πάρα πολλά πράγματα στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Δηλαδή, και υπάρχει άποψη σου λέει, θα πάω μάθω 5 τεχνικές, θα μάθω να τις κάνω καλά 5 βασικά πράγματα και μετά είμαι έτοιμος για έξω. Ή πρέπει να τελειώσω και να φτάσω σε ένα προχωρημένο επίπεδο σύστημα. Μπορεί να μου πειραστούν και άλλα πράγματα. Ναι, ναι, δεν είναι έτσι. Με τη δική μου λογική δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό που πιστεύω εγώ κάνοντας αυτό που ήθελα να πω, κάνοντας άλλες τεχνικές, βλέπω και τελικά κατέληξα με κάποια πράγματα που μου είπαν και κάποιοι άλλοι και τα έβαλα εγώ σε μια σειρά και τα μέτρησα. Ότι σε κάθε τεχνική έτσι, που ξεκινάς να κάνεις, η κάθε τεχνική περίπου σου δείχνει από αυτά που μαθαίνεις ένα 10% το οποίο είναι εφαρμόσιμο. Δηλαδή, κάθε 10 τεχνικές που μαθαίνεις, μία μπορείς να την εφαρμόσεις. Που σημαίνει ότι ανάλογα με το πόσο καιρό θα ασχοληθείς, πόσα στήλη, πόσες τεχνικές θα κάνεις, θα μάθεις, έχεις ένα 10% του προϊόντος το οποίο μπορείς να εφαρμόσεις. Η αναλογία που πιστεύω ότι αλλάζει στο κονσούμ και το κάνει ας πούμε, πιο μάχημα τα υπόλοιπα συστήματα, γιατί και στο κονσούμ υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Έτσι, και όποιος πει το αντίθετο, κοιμάται όρθιος, ας πούμε, δεν ξέρει τι γίνεται, και το λέω ξεκάθαρα. Έτσι, στο κονσούμ είναι τις τάξεις του 30-40% από αυτά που ουσιαστικά κάνεις από την τεχνική, ένα 30-40%, δηλαδή κάθε 10, 3 με 4 τεχνικές μπορείς να εφαρμόσεις στον δρόμο, με ποια λογική ότι είναι ένα σύστημα φτιαγμένο για τον δρόμο, το οποίο κανονικά θα πρέπει οι 10 στις 10 τεχνικές να είναι για τον δρόμο, έτσι. Αλλά πάλι και αυτό, γιατί μιλάμε το It's All About Art, δηλαδή αυτό που υπάρχει και η τέχνη για να την προχωρήσεις, σου δίνει περίπου 3 με 4 τεχνικές κάθε φορά, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα που μαθαίνεις για να μπορείς να τα κάνεις έξω. Ο νησού θεωρείται με μια πενταετή εξαετία, θεωρείται ταχύρυθμο κινέζικο σύστημα. Εντάξει, δηλαδή, εγώ προσωπικά πιστεύω κάτι ας πούμε, το οποίο δεν θα ακουστεί και ωραία αυτό το πω. Έτσι, ότι από το να κάνει ας πούμε, ένα μαθητικό σπορ με τη λογική τη αυτοάμυνα, δεν νομίζω ότι θα σου προσφέρει τίποτα. Θα σου προσφέρει πιο πολλά ας πούμε, ξέρω, να κάνει ένα. Και πονάω και πολλέ. Ένα γράμμα ένα σύστημα. Μπορεί να τα αποκαλάμε μόνο με το λέω. Έτσι, αν δεν είναι προϊόν τη πολιτική τέχνη. Μαρτί και κομμάτι τη πολεμική έχει και το προϊόν στην ουσία, δηλαδή την αυτοάμυνα στο τέλος, η οποία είναι δουλειά του δάσκαλου να σου ξεχωρίσει το τι είναι για τη σχολή και τι μπορεί να κάνει πραγματικά έξω, και τα οποία δεν συμβαδίζουν ποτέ. Στατιστικά φαίνεται όμως ότι ένα ασπιγμάτος, ένα kickboxer, το οποίο είναι εν τέλει πιο μάχημος από έναν που ξεκινάει ο Wing τουλάχιστον τα πρώτα 4 χρόνια. Το Wing Chun με τις τωρινές συνθήκες έτσι, γιατί δεν απευθύνεται σε μάχημος. Είναι σε έναν άνθρωπο που θα καλύψει το σπίτι του και εκεί που έχει δουλειά, γυναίκα, σπίτι, παιδιά, θα πάει να κάνει και λίγο γουιτσού. Δεν σου μαθαίνει να παίξει ξύλο στον δρόμο. Εγώ βλέπω τον διαφορετικό γουιτσού που κάνω εκεί, το οποίο έχει την εκπαίδευση, α πούμε, και όπως αυτό που λέει, α πούμε, την αυτοάμυνα σε φίλη και εκεί που φτάνουν τα βασικά εκεί. Είναι και λίγο πολύ ότι όλοι έχουν περάσει από κάπου πλέον. Εντάξει, όλοι μάθανε, α πούμε, ξέρω εγώ λίγο να κουνάνε τα χέρια του, λίγο να παράνε και έχουν επίση μια πιο. Αυτό όμως δεν είναι μειονέκτημα προσωπικά για μένα. Πρέπει να την δική σου τεχνική για να μπορέσεις να πεις ότι είσαι αξιόλογος και κάνεις αυτοάμυνα ή μπορείς να αντιμετωπίσεις άλλο τι. Δεν είναι μόνο να κάνεις το δικό σου σύστημα, αλλά να παρακολουθείς και τι κάνουν οι άλλοι πώς το κάνουν. Λοιπόν. Έτσι, άρα σαφώς θα έχεις ένα προβάδισμα εσύ απέναντι στον άλλον, ο οποίος αδιαφορεί για την δική σου την πολεμική τέχνη πώς την κάνεις, ενώ εσύ ενδιαφέρεσαι να δεις πώς την κάνει ο άλλος, ώστε να έχεις ένα προβάδισμα απέναντι σε αυτόν. Κυνηγάμε πάρα πολύ τη φάση της παραλληλότητας και ποτέ της διαστάγωσης. Για να μας δίνει αυτό που ουσιαστικά έχουμε την προαγγελματική επίθεση της κοινωνίας του 45 μιλών, σαν μόνη κατάσταση.